Επιστρέψαμε λοιπόν για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα βάλουμε στο κάδρο της συζήτησης το ενεργειακό κομμάτι, την ενεργειακή μετάβαση. Ένα διήμερο συνέδριο με θέμα υδρογονάνθρακες, ενεργειακή μετάβαση υδρογόνο, Κρήτης, ενεργειακός κόβος. Θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο το διήμερο 16 και 17 Δεκεμβρίου. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον πρόεδρο του ΤΕΤΑΚ που βρίσκεται μαζί μας για να μας δώσει μια εικόνα από αυτό το σημαντικό συνέδριο. Το ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κύριε Ταβερναράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Σφαγιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαββίδη. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Πραγματικά είναι ένα στοίχημα για το τεχνικό επιμελητήριο αλλά και για την Κρήτη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι προσπαθούμε τουλάχιστον τα θέματα επικαιρότητας ή μάλλον τα θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας να τα βάζουμε στο τραπέζι, να τα συζητάμε και αυτό το συνέδριο που αφορά ουσιαστικά την ενεργειακή μετάβαση, και αυτό είναι το κομβικό σημείο. Προφανώς θα γνωρίζετε και τη χθεσινή συμφωνία που έγινε στο 28 χώρες, αλλά και σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή μετάβαση, την πράσινη μετάβαση και τους τιμίους των ρήπων το 2030 και 2050. Σε αυτή την πορεία είναι προφανές ότι η χώρα και ιδιαίτερα η Κρήτη ως ένας χώρος όπου λόγω θέσης της αποτελεί και μπορεί να αποτελέσει έναν ενεργειακό κόμβο με την έννοια των διασυνδέσεων, τον οποίο γνωρίζετε, το Eurasia Interconnector, άλλαξε βέβαια όνομα τώρα, λέγεται. Ναι, και με νέο φορέα. Και με νέο φορέα. Με τον ΑΔΜΙΕ, τις διασυνδέσεις με την Πελοπόννησο και με την Αττική. Η Πελοπόννησο έχει ολοκληρωθεί. Αλλά και από την άλλη, τις εξελίξεις για το υδρογόνο ως μεταβατικό καύσιμο, αλλά και τις όποιες από τις έρευνες υπάρχουν, όποια αποτελέσματα μας δοθούν όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες, το αέριο στην Νότια Κρήτη, αλλά και τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε αυτό θα θέλαμε να σταθούμε λίγο, κύριε Ταβερναράκη. Θέλω να πω όμως ότι όλοι οι προβληματισμοί, οι οποίοι προφανώς έχουν κεντρικό θέμα το περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και την ενεργειακή δημοκρατία, αλλά και την ενεργειακή φτώχεια. Η ενέργεια, ξέρετε, είναι ένα θέμα που χωρίς αυτό δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, να πάμε στην ανάπτυξη την οποία επιθυμούμε και την οποία θέλουμε. Η ανθρώπινη δραστηριότητα, αν μη τι άλλο, εξαρτάται από την ενέργεια. Η ανάπτυξη εξαρτάται από την ενέργεια. Όταν μιλάμε για τον τουρισμό, όταν μιλάμε για την αγροτική οικονομία, σε όλα τα επίπεδα. Άρα, θα πρέπει να βρούμε το δρόμο μας. Και ο δρόμος αυτός θα πρέπει να είναι συγκεκριμένος. Θα πρέπει να τον καθορίσουμε σε σχέση με τα δεδομένα τα οποία έχουμε και φυσικά αυτή η διαδρομή πρέπει να είναι γνωστή στην κοινωνία και να μην και στους ακολουθούμε πολίτες. Τις εξελίξεις, κύριε Ταβερναράκη. Ακριβώς. Να είμαστε, ένα βήμα μπροστά. Γιατί ως χώρα δεν το έχουμε επιτύχει σε πολλά ζητήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Και νομίζω ότι στα ενεργειακά έχουμε τις δυνατότητες και το λέω και λόγω της θέσης που είπατε κι εσείς και λόγω του δυναμικού, του επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα και λόγω και τις θέσεις που μπορούμε να διαδραματίσουμε έτσι γεωπολιτικά, ότι μπορούμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Σωστά. Και να βρεθούμε τελικά γιατί όχι. Ακριβώς. Και να έχουμε σε μια όλα τα περιοχή. Συγκριτικά πλεονεκτήματα, κυρία Σφαγιανάκη, που μπορούμε πραγματικά να είμαστε πρωτοπόροι στις εξελίξεις. Μάλιστα να καθορίσουμε αυτές τις εξελίξεις. Έχουμε και το ενεργειακό δυναμικό και την αιωλική ενέργεια και την ηλιοφάνεια την κατάλληλη. Όλα αυτά όμως και με ό,τι είπαμε για τους υδρογονάνθρακες υπάρχει, με την εξέλιξη για το υδρογόνο και τις εγκαταστάσεις που πιθανολογούν ή υπάρχει μια εξαγγελία ή κάποιες εξαγγελίες οι οποίες μπορεί να γίνουν όσον αφορά το υδρογόνο, γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα από την Ευρώπη και από τις Βρυξέλλες όσον αφορά το υδρογόνο που θα γίνει ένα πολύ ωραίο πάνελ συζήτησης. Άρα έχουμε όλα τα εχέγγυα για να πάμε στο επόμενο βήμα. Και μιλάω στο επόμενο βήμα όχι για να το συζητήσουμε οι μηχανικοί ή οι επιστήμονες ή οι πανεπιστημιακοί μεταξύ τους ή οι πολιτικοί μεταξύ τους. Είναι ένα ανοιχτό συνέδριο με εκλεκτούς συναδέρφους σας, οι οποίοι θα συντονίσουν αυτά τα πάνελ και θα συμμετέχει το κοινό και αυτό είναι και ο στόχος. Θα μιλήσουμε για την. Έχουμε κάποιες ενότητες, τις οποίες θα μου επιτρέπετε. Να πούμε έτσι, μερικά, κύριε Ταβερναράκη. Ναι, να μην μιλήσουμε γενικά. Γιατί είναι εκλεκτή η ομιλία. Απλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει μια προκατάληψη στο ποια πορεία ή τι ακριβώς θα γίνει ή κάποιος δογματισμός εκ μέρους του τεχνικού μελητηρίου. Το τεχνικό μελητήριο ανοίγει τη συζήτηση, γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Ανοίγει τη συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Φυσικά με κορυφαίο την προστασία του περιβάλλοντος
Και νομίζω ότι σε αυτή την κουβέντα μπορούν να μπουν όλες οι απόψεις για να δώσουμε πραγματικά τα πλεονεκτήματα. Δεν πάτε να κατευθύνετε τη συζήτηση, ακριβώς, κύριε Ταβερναράκη, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Δηλαδή, το κάλεσμα αυτή τη στιγμή και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, και επειδή έχει αρχίσει και αυξάνεται και πάρα πολύ και ο κόσμος που ενδιαφέρεται για τα ενεργειακά ζητήματα, είτε από άποψη σπουδών, είτε από άποψη καθημερινότητας, είτε επειδή το βρίσκει ενδιαφέρον, είναι ότι θα μπορεί να θέσει ερωτήσεις. Σωστά. Να μάθει πράγματα. Και πιστεύω ότι θα δοθούν απαντήσεις, διότι είναι εκλεκτοί καταρχήν οι καλεσμένοι. Να σας πω ότι, αν μη τι άλλο, στο πρώτο πάνελ θα είναι ο κύριος Συρίγος, ο οποίος βέβαια θα είναι με τηλεδιάσκεψη, δεν θα έχει τιμή να έρθει. Θα είναι ο κύριος Σταθάκης, όμως θα είναι ο κύριος Μανιάτης, πρώην υπουργοί, οι οποίοι έχουν διαχειριστεί τα θέματα γεωπολιτικά. Συγγνώμη, και θα γνωρίζουμε πραγματικά. Νομίζω ότι θα μάθουμε αρκετά πράγματα μαζί με τον κύριο Καλογερή, ο οποίος είναι ο αντίστοιχος υπεύθυνος για την ενέργεια στην περιφέρεια Κρήτης. Νομίζω ότι πραγματικά θα δοθούν οι απαντήσεις. Να πω εδώ ότι το συνέδριο το διοργανώνουμε το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο. Θα είναι και ο κύριος Στασινός, ο οποίος θα κάνει την έναρξη του συνεδρίου, αλλά λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης θα έρθει τη δεύτερη μέρα. Και την έναρξη του συνεδρίου την πρώτη μέρα θα την κάνει ο κύριος Μίλης, ο Νίκος, οπότε ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κεντρικού Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και επειδή το κάνουμε και με το Κεντρικό Τεχνικό Επιμελητήριο, και επειδή θα είναι δημοσιογράφοι και από τα τοπικά κανάλια εκλεκτοί σας, είπα συνάδελφοί σας, αλλά και από την πανελλαδικά και από την ΕΡΤ. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όλα τα εχέγγυα να πραγματικά να θέσουμε μέσα από αυτό το πανελλαδικό συνέδριο για όλη τη χώρα απαντήσεις στα ερωτήματα που εύλογα, πραγματικά το λέω και τα έχω και εγώ προσωπικά, τα έχουμε για τις εξελίξεις όσον αφορά την ενέργεια και το τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, μια και πώς πρέπει να πάμε. Κύριε Ταβερναράκη, από ό,τι είδα, σας διακόψω λίγο, γιατί θέλω να εστιάσω αυτό. Από ό,τι είδα, θα καταπιαστείτε πολύ και με το ζήτημα των ερευνών για φυσικό αέριο, τις εξελίξεις στην Κρήτη, αλλά με μια προσέγγιση πολύπλευρη. Δηλαδή, μέσα από τις ομιλίες, όπως έβλεπα και από το πρόγραμμα, θα έχουμε μια προσέγγιση στο συνέδριο και από οικονομική σκοπιά για τα έσοδα, και από περιβαλλοντική και από κοινωνική και πολιτική. Γιατί υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Από το ΕΚΕΘΕ, από τη ΒΒΕΦ, οπότε θα τεθούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Αμήτη Α είναι η κυρία Νάτσο από τη ΒΒΕΦ. Θα είναι καταρχήν από το Πολυτεχνείο Κρήτης, έτσι, από το Ινστιτούτο Γεωενέργειας, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, μια και το συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, του ΙΤΕ, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν όλα τα εχέγγυα, αν μη τι άλλο να έχουμε τη σωστή πληροφόρηση και αν μη τι άλλο εμείς που θα είμαστε από κάτω και θα ακούμε. Να μην υπάρξουν όλοι κενά, εμείς... κύριε Ταβερναράκη. Ναι, ακριβώς. Ξέρετε, επειδή... αυτό είναι και ο στόχος μας. Δεν είναι μόνο τα κενά. Ζούμε στα τελευταία χρόνια και σε ένα παράλογο πολλές φορές σκηνικό που καμιά φορά ψαχνόμαστε λίγο στο να δημιουργήσουμε μια συνωμοσιολογική εικόνα για το οτιδήποτε. Και επειδή τα ενεργειακά ζητήματα προσφέρουν έδαφος για τέτοιου είδους συζητήσεις, οι οποίες προσφέρουν όμως και κακή ενημέρωση ανά οποιοδήποτε σενάριο του οποίου μπορεί να... Νομίζω ότι η κακή ενημέρωση είναι ο χειρότερος εχθρός για εμάς τους ίδιους, έτσι, τους πολίτες. Και νομίζω ότι όχι για να, όλο αυτό γίνεται για να γίνει η σωστή πληροφόρηση και να ξέρουμε πού πάμε. Να ξέρουμε ποια είναι τι θα αντιμετωπίσουμε και πώς πρέπει να πάμε. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι καθοριστική η πορεία τα επόμενα χρόνια. Σας έβαλα τα δύο ορόσημα του 2030 και 2050, τα οποία νομίζω ότι ως ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε το δρόμο που θα πάμε. Διότι αν μπορούσαμε να πάμε την επόμενη μέρα το πρωί, προφανώς αυτό δεν θα το συζητούσαμε. Δεν θα το συζητούσαμε. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι το κόστος θα είναι τεράστιο. Οι θέσεις εργασίας που θα χαθούν θα είναι απίστευτες. Η ενεργειακή φτώχεια θα είναι την επόμενη μέρα. Εδώ μία ενεργειακή κρίση με ένα πόλεμο ή δύο πολέμους. Βλέπετε τι ζούμε το τελευταίο διάστημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς θα πρέπει η διεθνή συνότητα να το χειριστεί και νομίζω ότι εδώ θα θέσουμε τα ζητήματα αυτά. Να δώσουμε το χρόνο, τον είπαμε, 16 και 17, τον τόπο, τις ώρες. Στο Ατλαντής, ναι, θα είναι από το διήμερο το συνέδριο. Θα είναι στις 16 και 17 το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, του Δεκεμβρίου. Θα ξεκινήσει από το πρωί μέχρι το αργά το απόγευμα, όπου θα είναι και οι αντίστοιχες συζητήσεις. Η πρώτη ενότητα την είπαμε, η δεύτερη ενότητα που είναι η έρευνα και η εξόρυξη, όπου είναι και η περιβαλλοντική διάσταση, που σας είπα θα είναι από το Πολυτεχνείο Κρήτης, ο κύριος ερευνητής, ο κύριος Μπέλλας, ο οποίος είναι μάλιστα και επιστημονικός συνεργάτης στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου και μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα είναι ο κύριος Νικολάου, ο οποίος είναι γεωλόγος γνωστός και πρώην στέλεχος της Hellenic Energy. Θα είναι η κυρία Νάτσου που είπαμε, θα είναι ο κύριος Καλογεράκης από το Πολυτεχνείο Κρήτης,
η κυρία Κοντικάκη, η οποία είναι ερευνήτρια. Το πάνελ, μάλιστα αυτό, το πρώτο πάνελ το που είπαμε, το συντονίζει ο κύριος Σαχίνης, ο συνάδελφός σας. Ο οποίος τα γνωρίζει και άλλωστε. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα είναι και από τα υπόλοιπα κανάλια της Κρήτης. Ο κύριος Μεταξάς είναι στο δεύτερο, ο Σωτήρης ο Μεταξάς. Την δεύτερη μέρα, όπου θα είναι ξανά πάλι ο κύριος Μανιάτης, ο οποίος θα κάνει μια δεύτερη εισήγηση, θα είναι ο κύριος Ξυλούρης ο Νίκος, ο οποίος είναι αντιπεριφερειακός αντίστοιχος, ο οποίος έχει γνωρίζει αρκετά πράγματα για την ενέργεια και νομίζω ότι θα μας δώσει αρκετές απαντήσεις για το πώς έχουμε διαχειριστεί τον ενεργειακό χώρο, αλλά και την παραγωγική διάσταση. Αλλά θα είναι και ο Ευθύμης ο Μπακογιάννης, ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου και συνάδελφος και γενικός γραμματέας του ΙΠΕΝ, ο οποίος θα μας μιλήσει για τον σχεδιασμό και την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων όλων αυτών των οποίων συζητάμε. Από τη ΣΑΠΕ μέχρι τους υδρομονάθρακες. Εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχουμε βάλει και κάτι καινούριο και στην Κρήτη. Ακριβώς. Είναι τα αεολικά πάρκα. Τα υπεράκτια αεολικά, τα οποία και εμείς κάναμε μία παρέμβαση πρόσφατα, την οποία μαζί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος υιοθετήθηκε και από τους πολίτες πρωτίστως. Διότι πραγματικά όταν κάνεις λάθος σχεδιασμό εξ αρχής και το γνωρίζεις, είναι λάθος να το βγάζεις στην κοινωνία. Αυτό που σας είπα, ότι κανένα έργο δεν γίνεται χωρίς την κοινωνία και χωρίς διάλογο, εάν δεν το αποδεχτεί η ίδια κοινωνία και δεν της πεις. Γιατί για αυτό το θέμα συμβαίνει. Τώρα, κύριε Ταβερναράκη, εμφανίστηκε ξαφνικά η συζήτηση. Είδαμε κάποια σημεία στον χάρτη που έλεγε κανείς. Απίστευτα πράγματα. Ναι. Τι δουλειά έχουν εδώ, τι δουλειά έχουν εδώ. Στα 1850 μέτρα από την Σπιναλόγκα, από τις αχτές της Σπιναλόγκας. Δηλαδή, πράγματα τα οποία πραγματικά δείχνουν ανθρώπους που πραγματικά και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς παίρνουν τις αποφάσεις, τουλάχιστον να τις παρουσιάσουν. Άσχετα ότι αν λένε ότι όταν χωροθετείς ένα χώρο, θα πρέπει προφανώς να διασφαλίζεις αυτό το οποίο θέλεις να κάνεις. Έτσι, δεν μπορείς να αγνοείς τους παραγωγικούς τομείς, δεν μπορείς να αγνοείς την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, δεν μπορείς να αγνοείς την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Μα κυρία Ταβερναράκη, δεν χρειάζεται παραγωγικούς και γνώση. Και ο πιο αδαής νομίζω ότι μπορεί να το αντιληφθεί. Απλά ολοκληρώνοντας να πω ότι στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη ενότητα, οι οποίες είναι οι τελευταίες ενότητες, οι οποίες θα είναι και ο κύριος Λιγερός, ο ερευνητής καθηγητής, αν γνωρίζετε από το. Πολύ γνωστός νομίζω. Ο κύριος Μπακογιάννης, που σας είπα, όπου θα το συντονίζει μαζί με τον κύριο Ξυλούρη ο κύριος Λαμπράκης από το Κρέτα One. Και θα είναι και η κυρία Φέη Σφατιωτάκη. Συγγνώμη, λάθος έκανα. Η κυρία Βίκη. Η Φλέσσα, η οποία είναι από την ΕΡΤ και είχα τη Φέη στο μυαλό μου. Τη το είχα ζητήσει, αλλά τελικά δεν καταφέραμε. Και μαζί με τον κύριο Σιλιγάρδο θα είναι σε αυτό το πάνελ. Και το τελευταίο και πολύ έτσι ενδιαφέρον που έχουμε μιλήσει για το υδρογόνο σε ενεργειακή μετάβαση και ως καύσιμο, το οποίο το έχει θέσει ως κεντρικό στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο CEO του όλου χειρισμού είναι ο κύριος Χατζημαρκάης, ο Γιώργος. Ο οποίος δυστυχώς, ενώ μας είχε πει ότι θα έρθει, τελικά θα βγει με τηλεδιάσκεψη. Έτσι κι αλλιώς ήταν κομβικό συμβόλαιο, όμως θα έρθουν πάρα πολλοί συνεργάτες από τις Βρυξέλλες, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό, και καθηγητές βέβαια από το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως ο κ. Φρουδάκης, αλλά θα είναι και ο κ. Κυπράητης, ο κ. Οικονόμου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις τεχνολογίες υδρογόνου, η κ. Λιανουδάκη. Ο κύριος Πανόπλος και ο κύριος Μαρινέλος από το ΑΠΙΘΙΤΑ. Εκλεκτοί ομιλητές. Εκλεκτοί και ο ερευνητής του ΙΤΕ, ο κύριος Σταματάκης. Και υδρογόνο κάτι καινούριο. Και υδρογόνο κάτι καινούριο, το οποίο θα έρθει ή τουλάχιστον φημολογείται ή αναμένουμε να ακούσουμε ανακοινώσεις και γι' αυτό. Δηλαδή τις ανακοινώσεις που περιμένουμε για τους υδρογονάνθρακες, για το τι ακριβώς έχει γίνει με τα οικόπεδα τα οποία έχουν δοθεί, με τις εταιρείες, αν μπορούμε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Αντίστοιχα, όσον αφορά το υδρογόνο, είναι κάτι το οποίο ως κεντρική ευρωπαϊκή κατεύθυνση, ως μεταβατικό καύσιμο, νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρουμε αν και εφόσον θα γίνουν κάποιες επενδύσεις εδώ στην Κρήτη. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι θα τεθούν, γι' αυτό σας είπα ότι δεν προκαταβάλουμε
τίποτα. Το συνέδριο είναι ανοιχτό, πραγματικά και σε ερωτήσεις σε όλα τα επίπεδα. Και μέσα από αυτό πιστεύω ότι θα βγουν συμπεράσματα, θα βγούμε σοφότεροι, να δούμε πώς θα πάμε την επόμενη μέρα στο θέμα αυτό που λέμε ενέργεια. Μάλιστα. Και αυτό που λέμε Κρήτη Ενεργειακός Κόμβος. Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες που είναι δεδομένη με αυτό το πλούσιο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.